είσαι το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντους Μητρός και πάντους των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Με τη χάρη του Θεού σκέφτηκα να αρχίσουμε μια σειρά ομιλιών με βάση τους λόγους του Αγίου Παϊσίου, που είναι και απλοί και κατανοητοί και σύγχρονοι και αφορούν στην πραγματικότητα που ζούμε στην εποχή μας. Δεν ακούγεται? Με τη χάρη του Θεού θα ασχοληθούμε με το θέμα των λογισμών. Έχει βγάλει το Μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου ωραιότατα βιβλία με τους λόγους του απομαγνητοφωνημένους. Έχει λοιπόν ο Άγιος ένα κεφάλαιο, οι καλοί και οι κακοί λογισμοί, και ένα υποκεφάλαιο, η δύναμη του καλού λογισμού. Πριν αρχίσουμε να βλέπουμε και να μελετάμε και να σχολιάζουμε το κατά δύναμη τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, σκέφτηκα να πούμε λίγα λόγια για το τι είναι οι λογισμοί. Ίσως κάποιοι δεν γνωρίζουν. Και ποια είναι η αιτία τους. Βεβαίως μπορεί να είναι και απλές σκέψεις, αλλά σύμφωνα με τους Άγιους Πατέρες, όταν λέμε λογισμοί, δεν εννοούμε τις απλές σκέψεις, αλλά τις εικόνες και τις παραστάσεις κάτω από τις οποίες υπάρχουν και οι κατάλληλες κάθε φορά σκέψεις. Αυτά μας τα λέγει ο Σεβασμιότατος Ιερόθεος, Επίσκοπος Ναυπάκτου, ο οποίος έχει μελετήσει πολύ τους Αγίους Πατέρες. Οι εικόνες μαζί με τις σκέψεις, αυτό λέγεται λογισμός. Και βεβαίως οι Άγιοι Πατέρες μας λένε διάφορα, τα προσπερνάω για να προχωρήσουμε σε κάτι πιο ουσιαστικό. Να δούμε μία διάκριση που κάνουν οι Άγιοι Πατέρες μεταξύ των λογισμών. Γιατί υπάρχουν διαφόρων ειδών λογισμοί. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέγει «Άλλοι λογισμοί είναι απλοί και άλλοι είναι σύνθετοι». Ποιοι είναι οι απλοί λογισμοί τώρα και ποιοι είναι οι σύνθετοι? Απλοί λογισμοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι απαθείς, δεν συνδέονται με ένα πάθος. Όταν λέμε τώρα πάθος, τι σημαίνει πάθος? Σημαίνει μια αμαρτία η οποία έχει γίνει συνήθεια. Λέμε αυτός έχει το πάθος των ναρκωτικών. Με το που κάπνισε μια φορά ένα ναρκωτικό ή πήρε μια δόση ναρκωτικού, χάπη, ένεση κλπ, δεν σημαίνει ότι έγινε, δεν απέκτησε το πάθος του ναρκωμανούς, αλλά άμα το συνεχίσει και δεύτερη και τρίτη φορά, τότε γίνεται αυτή η αμαρτία, γίνεται πάθος. Και ο άνθρωπος αυτός, λέμε, έχει το πάθος της ναρκωμανίας. Ένας που θυμώνει για μια φορά, δεν σημαίνει ότι έχει το πάθος του θυμού, αλλά αν το κάνει και δεύτερη και τρίτη και δέκατη κλπ, μετά αποκτά το πάθος, δηλαδή αυτή την κακή συνήθεια, να θυμώνει. Να θυμώνει πολύ εύκολα και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει το πάθος του θυμού. Είναι θυμώδης. Έτσι καταλαβαίνω και για όλες τις αμαρτίες. Λέμε, ο άλλος, με συγχωρείτε, λέει, έχει το πάθος με τις γυναίκες. Επειδή συνέχεια κάνει αυτή την αμαρτία που λέγεται πορνεία. Έτσι λοιπόν, ένας λογισμός ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με ένα πάθος, αυτός ο λογισμός είναι απλός. Ενώ σύνθετος είναι ο εμπαθής, αυτός που συνδέεται με ένα πάθος. Τώρα, τι θα πει αναλυτικότερα αυτή η έννοια του λογισμού, του απαθούς και του εμπαθούς?
οι λογισμοί παράγονται από τα πράγματα ή τα νοήματα πιο σωστά των πραγμάτων. Λέμε αυτό είναι ένα ποτήρι, είναι ένα νόημα, μία ιδέα, μία σκέψη. Και βλέπουμε αυτό το ποτήρι. Είναι ένας απλός λογισμός όταν σκεφτούμε αυτό το ποτήρι, σκέτο. Σκεφτόμαστε ένα ποτήρι. Αυτός είναι απλός λογισμός. Όταν ένα νόημα δηλαδή είναι ασύνδετο, δεν έχει συνδεθεί με ένα πάθος, ένα πράγμα. Μπορεί να είναι και ένα πρόσωπο, να είναι ένας άντρας, μια γυναίκα. Το σκέφτεσαι απλά. Είναι ένας απλός λογισμός. Όταν όμως αυτό το πράγμα που θυμόμαστε ή που βλέπουμε ή που ακούμε κλπ. Την έννοια του πράγματος, το συνδέσουμε με ένα πάθος, τότε ο λογισμός αυτός δεν είναι απλός, αλλά είναι σύνθετος. Αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος Μάξιμος. Παραδείγματος χάρη, το χρυσάφι, η γυναίκα, ο άνδρας κλπ. Αυτά είναι πράγματα. Νόημα είναι η υψηλή, το ψι με γιώτα τώρα, η υψηλή μνήμη των πραγμάτων. Η σκέτη μνήμη δηλαδή. Δεν έχω κάτι άλλο, δεν σκέφτομαι κάτι άλλο δίπλα σε αυτό. Σκέφτομαι μόνο αυτό, το θυμάμαι. Το χρυσάφι, τη γυναίκα, τον άντρα. Πάθος τώρα είναι, λέει ο Άγιος, φιλία άλογος ή μίσος άκρητο κάποιου από αυτά που είπαμε, κάποιου πράγματος. Είτε δηλαδή το αγαπούμε, φιλία, το αγαπούμε αυτό, χωρίς όμως λόγο, χωρίς σωστό λόγο. Ή το μισούμε χωρίς να έχουμε τη σωστή κρίση. Ποιος είναι ο σωστός λόγος για να αγαπήσουμε κάτι? Όταν αυτό το κάτι είναι ο Θεός ή είναι αυτό που αγαπάει ο Θεός, η αρετή. Θυμάστε που λέγαμε ότι αληθινά αγαθό, αληθινά καλό είναι μόνο η αρετή. Βεβαίως ο μόνος αγαθός ο Θεός και αυτό που μας οδηγεί στον Θεό, οι αρετές. Οτιδήποτε άλλο είναι, είπαμε, διάμεσο. Ας πούμε τα χρήματα, είναι καλό ή κακό? Ούτε καλό ούτε κακό, είναι διάμεσο. Ανάλογα τώρα, αν θα το χρησιμοποιήσεις σωστά, είναι καλό, γίνεται καλό. Αν δεν το χρησιμοποιήσεις σωστά, δεν κάνεις ελεημοσύνη, δηλαδή δεν το μοιραστείς κλπ. Δεν το χρησιμοποιείς για τη δόξα του Θεού, αλλά για να ικανοποιήσεις τον εγωισμό σου, τη φιλαυτία σου, τότε είναι κακό. Η υγεία, η ασθένεια κλπ. Τα είχαμε πει αυτά τις προηγούμενες φορές. Όταν λοιπόν αγαπάς κάτι χωρίς τον σωστό λόγο, αυτό είναι πάθος, είναι αρρώστια δηλαδή, είναι κακό. Αγαπάει κάποιος, ας πούμε, το χρυσάφι, γιατί το έχει κάνει είδωλο, το ποθεί. Νομίζει ότι αυτό είναι κάτι σαν το Θεό. Το έχει βάλει στη θέση του Θεού. Νομίζει ότι με αυτό μπορεί να κάνει τα πάντα. Και έτσι το αγαπάει. Αλλά αυτή η φιλία, αυτή η αγάπη είναι άλογη. Δεν δικαιολογείται από τον σωστό, δεν έχει τον σωστό λόγο που αγαπάει το χρυσάφι. Και έχει επομένως, όπως λέμε, το πάθος της φιλαργυρίας. Να, ένα πάθος. Φιλία άλογος προς τα χρήματα ή και προς την ύλη γενικότερα. Ή ακόμα πάθος, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι μίσος άκρητο, χωρίς σωστή κρίση. Μισείς κάτι, χωρίς όμως να έχεις σωστή αντίληψη αυτού του κάτι, αυτού του πράγματος. Άκρητο μίσος. Μισείς, για παράδειγμα, αυτόν ο οποίος σου κάνει μία παρατήρηση. Και εσύ μέσα σου αναπτύσσεις μία αντιπάθεια, ένα μίσος. Χωρίς να κρίνεις αν όντως πρέπει να μισήσεις αυτό το πρόσωπο. Αν καθίσεις κάτω και το κρίνεις, πώς θα το κρίνεις? Με κριτήριο το τι λέει ο Θεός. Γιατί πρέπει να έχουμε και σωστά κριτήρια. Όχι με το τι λέει ο κόσμος. Θα δεις ότι αυτό το μίσος που έχεις, που πάει να σου δημιουργηθεί, και πολλοί το δέχονται και το δημιουργούν μέσα τους, εναντίον αυτών που τους παρατηρούν, τους κάνουν μια παρατήρηση, ή εναντίον αυτών που τους αδικούν, ότι αυτό το μίσος είναι άκρητο. Δεν έχει σωστή κρίση, δηλαδή, ο άνθρωπος που μισεί. Αντίθετα, θα πρέπει αυτόν που τον αδικεί,
ή αυτό που του κάνει την παρατήρηση, να τον συμπαθεί, να τον αγαπάει. Γιατί θα μου πείτε? Γιατί αυτός ο άνθρωπος μπορεί, όταν του κάνει μια παρατήρηση, να έχει δίκιο. Και να του δίνει αυτού του ανθρώπου που υφίσταται την παρατήρηση μια αφορμή να διορθωθεί. Οπότε, έναν άνθρωπο που σου δείχνει το λάθος σου, δεν πρέπει να τον μισείς, πρέπει να τον αγαπάς. Σε βοηθάει για να γίνεις όπως θέλει ο Θεός. Άρα, όταν εσύ τον μισείς, γιατί σου θίγεται ο εγωισμός βέβαια, έχεις ένα μίσος άκρητο. Ή επίσης όταν κάποιος σε αδικεί και εσύ τον αμισείς, τον αντιπαθείς. Λες, δεν του έκανα τίποτα, γιατί με αδικεί? Αν όμως και αυτό το πράγμα το κρίνεις με βάση το νόμο του Θεού, το λόγο του Θεού, θα δεις ότι πάλι αυτό το μίσος δεν έχει σωστή κρίση. Είναι μίσος άκρητο. Δεν πρέπει να τον μισήσεις. Αντίθετα, πρέπει και αυτόν να τον αγαπήσεις. Γιατί? Γιατί λέμε στο Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες. Αυτός που σε αδικεί είναι οφειλέτης, σου χρωστάει. Αν λοιπόν εσύ θέλεις να συγχωρεθείς από τον Θεό, θα πρέπει να συγχωρήσεις αυτόν που σου οφείλει, που σε αδικεί με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτός είναι οφειλέτης. Ένα λοιπόν, έρχεται η ευκαιρία. Κάποιος σε αδικεί, εσύ το ξεχνάς το Πάτερ ημών που είπες το πρωί και το είπες ίσως και άλλες φορές την ημέρα στο φαγητό σου κλπ. Και τον μισείς. Άρα το μίσος σου είναι άκρητο, είναι ατέριαστο. Είναι αντίθετο με αυτά που λες ότι πιστεύεις. Βλέπετε. Είναι ένα πάθος λοιπόν αυτό. Είναι το πάθος του μίσους. Άρα το πάθος τι είναι? Μία φιλία άλογη ή ένα μίσος άκρητο προς τα πράγματα ή προς τα πρόσωπα. Νόημα εμπαθές είναι λογισμός σύνθετος, που αποτελείται από πάθος και νόημα. Έτσι. Τι είναι ο σύνθετος λογισμός τώρα? Είναι όταν συνδέουμε τα πράγματα με πάθη. Βλέπει ο άλλος, ας πούμε, ένα πρόσωπο, ανδρικό ή γυναικείο, και το συνδέει αμέσως με τι? Με το πάθος το σαρκικό. Και το βλέπει το πρόσωπο όχι απλά, απονήρευτα, όπως βλέπουν τα αγνά παιδάκια, ας πούμε, τους ανθρώπους, αλλά το βλέπει εμπαθώς, πονηρά, και κάνει μία μοιχεία στην καρδιά του, όπως είπε ο Κύριος. Βλέπετε, αυτός φτιάχνει έναν λογισμό σύνθετο. Από τι? Από το πρόσωπο που βλέπει και από το πάθος. Το πάθος της πορνείας. Καταλάβατε, ενώ θα έπρεπε ο λογισμός του να είναι απλός. Είδε ένα πρόσωπο, άντρας, γυναίκα. Αυτό είναι όπως το έκανε ο Θεός. Τίποτα άλλο. Όλη η προσπάθειά μας, ξέρετε, στην πνευματική ζωή είναι ακριβώς αυτή. Τους λογισμούς μας, τους εμπαθείς που είναι σύνθετοι, να τους κάνουμε απλούς. Να χωρίσουμε δηλαδή τα πράγματα από τα νοήματα. Άλλο είναι ο άντρας ή η γυναίκα και άλλο είναι το πάθος το σαρκικό. Μα λένε μερικοί, δεν μπορώ, άμα δω μια γυναίκα όμορφη, αμέσως μου έρχονται πορνικές σκέψεις. Γιατί? Γιατί είσαι άρρωστος. Δεν φταίει ο Θεός που έφτιαξε το πρόσωπο αυτό. Εσύ φταίς που συνδέεις το πρόσωπο με τι? Με το πάθος, το σαρκικό. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κεφάλαιο των λογισμών. Και από εκεί ξεκινάνε όλες οι αμαρτίες. Από τους λογισμούς. Από τους σύνθετους λογισμούς. Που συνδέουμε τα πράγματα με πάθη. Όλη λοιπόν η προσπάθειά μας είναι να χωρίσουμε τα νοήματα των πραγμάτων από τα πάθη με τα οποία τα έχουμε συνδέσει. Και αυτός ο χωρισμός γίνεται με δύο μέσα. Κοιτάξτε οι Άγιοι πόσο επιγραμματικά έτσι μας τα λένε, αλλά και πόσο περιεκτικά είναι αυτά που λένε. Πώς χωρίζουμε τα νοήματα από τα πάθη και τους λογισμούς από σύνθετους τους κάνουμε απλούς? Με την πνευματική αγάπη και με την εγκράτεια. Εγκράτεια και αγάπη. Ένας άνθρωπος που έχει πνευματική αγάπη, αγαπάει δηλαδή εν Χριστώ, δεν αγαπάει σαρκικά. Όταν θα δει οποιονδήποτε άνθρωπο, είτε άντρα είτε γυναίκα, τι θα κάνει? Δεν θα σκεφτεί να τον δει πονηρά ή να τη δει πονηρά, γιατί την αγαπάει εν Χριστώ και δεν θέλει να την εκμεταλλευτεί αν είναι γυναίκα, ας πούμε, ή άντρας κλπ. Δεν θέλει να την αδικήσει, τη σέβεται. Τη σέβεται ως παιδί του Θεού, ως εικόνα του Θεού, και επειδή αγαπάει τον Θεό, την αγαπάει και αυτή και αυτόν αντιστοίχως εν Χριστώ. Να λοιπόν ένας τρόπος για να χωρίζεις
τα νοήματα των πραγμάτων από τα πάθη. Να αγαπάς, αλλά να αγαπάς πνευματικά, όχι να αγαπάς σαρκικά, να αγαπάς τον εαυτό σου δηλαδή σε τελευταία ανάλυση, αλλά να αγαπάς τον Θεό. Και ο άλλος τρόπος είναι η εγκράτεια. Η εγκράτεια στο φαγητό, για παράδειγμα. Μας λένε οι Άγιοι, όταν εγκρατεύεται ο άνθρωπος και δεν τρώει παραπάνω από όσο χρειάζεται, έχει λιγότερους εμπαθείς λογισμούς, σαρκικούς λογισμούς. Γι' αυτό οι Άγιοι, βλέπετε, ήταν πολύ αδύνατοι. Πρόσεχαν πολύ και το γνώριζαν αυτό, ότι για να πολεμήσεις τους εμπαθείς λογισμούς, τους ύθετους λογισμούς, που συνδέουν τα πράγματα ή τα πρόσωπα με τη σάρκα, με το σαρκικό πάθος, πρέπει να εγκρατεύεσαι στο φαγητό. Και όχι μόνο στο φαγητό, και στον ύπνο και στην ξεκούραση, να μην ξεκουράζει πολλές ώρες υπερβολικά, να κουράζεις το σώμα σου, να ταπεινώνεις το σώμα σου, και αυτό σε βοηθάει τους λογισμούς, τους εμπαθείς που είπαμε είναι σύνθετοι λογισμοί, να γίνουν απλοί. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, πρέπει να γίνεται σαν τα παιδιά. Τα παιδιά τι έχουν, έχουν σύνθετους λογισμούς? Όχι, έχουν απλούς λογισμούς, απλούς. Βέβαια τώρα τα έχουμε πονηρέψει τα παιδάκια από μωρά, τα έχουμε πονηρέψει, τα έχουμε καταστρέψει τα παιδιά με αυτά που τους δείχνουμε στην τηλεόραση, και έχουν και τα μικρά παιδιά εμπαθείς λογισμούς. Αλλά αν δεν είχαν αυτές τις κακές επιρροές τα παιδιά, θα ήταν όπως ήταν στους παλιότερους χρόνους τα παιδιά, που βλέπανε ένα πρόσωπο και δεν σκανδαλιζόντουσαν. Ακόμα και πολλές φορές τα μωρά, βλέπετε που βγάζουν τα ρούχα τους και δεν σκανδαλίζονται, δεν βλέπουν πονηρά το ένα το άλλο. Αλλά όταν προχωρήσει η ηλικία, μαθαίνουν και αυτά να φτιάχνουν τις λογισμούς σύνθετους, εμπαθείς. Πρέπει, λέει ο Χριστός μας, να γίνετε σαν τα παιδιά. Αλλιώς δεν θα μπείτε στη Βασιλεία. Αν έχετε δηλαδή τέτοιους λογισμούς σύνθετους, εμπαθείς, και να βλέπεις τον άλλο πονηρά και την άλλη πονηρά, δεν μπορείς να μπεις στη Βασιλεία, γιατί ήδη κάνεις μοιχεία στην καρδιά σου. Και το ίδιο και με τα άλλα πάθη. Κοιτάξτε και κάτι άλλο τώρα που λέει ένας άλλος ασκητικός συγγραφέας. Υπάρχουν, λέει, λογισμοί που τέμνουν και υπάρχουν λογισμοί που τέμνονται. Δηλαδή λογισμοί που κόβουν και λογισμοί που κόβονται. Τι θα πει αυτό τώρα? Οι πονηροί λογισμοί τέμνουν τους αγαθούς λογισμούς. Αλλά και ακόμα οι πονηροί λογισμοί τέμνονται από τους αγαθούς λογισμούς. Να πούμε ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε. Ο λογισμός της φιλοξενίας για τη δόξα του Κυρίου. Έτσι είναι ένας καλός λογισμός. Να ανοίξω το σπίτι μου, να φιλοξενήσω έναν ξένο, έναν φτωχό, για να δοξαστεί ο Θεός. Μπορεί να είναι συγγενής, μπορεί να μην γίνει συγγενής, να είναι ένας φίλος, να είναι κάποιος που έχει μια ανάγκη κλπ. Ήρθε, ξέρω εγώ, για θεραπεία στο νοσοκομείο, δεν έχει που να μείνει, τον παίρνω εγώ στο σπίτι μου. Για τη δόξα του Θεού. Αυτός είναι καλός λογισμός. Όμως έρχεται μετά ένας άλλος λογισμός που τον κόβει. Ποιος είναι ο άλλος λογισμός? Να το φιλοξενήσω για την ανθρώπινη δόξα. Να το πω και σε μερικούς φίλους μου, σε μερικές φίλες μου, ότι ξέρεις, εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Για να μου πούνε μπράβο, να υψωθώ στα μάτια τους, ότι είμαι φιλόξενος. Βλέπετε? Αυτός είναι ένας κακός λογισμός. Είναι ο λογισμός της καινοδοξίας, φιλοδοξίας, που είναι μεγάλο πάθος, να κυνηγάω τη δόξα των ανθρώπων. Και τι κάνει αυτός ο κακός λογισμός? Τέμνει, κόβει τον καλό λογισμό, που σου λέει να φιλοξενήσεις για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δόξα των ανθρώπων. Οπότε δεν πρέπει να το πεις σε κανέναν αυτό που έκανες. Έτσι λοιπόν, ένας καλός λογισμός τέμνεται από έναν κακό λογισμό. Αλλά μπορεί να γίνει το ανάποδο, να ξεκινήσει ένας λογισμός ως κακός. Και με την προσπάθεια τη δική μας και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος να μεταμορφωθεί σε καλό λογισμό. Σου έρχεται ένας κακός λογισμός, για παράδειγμα, να εκδικηθείς αυτό που σου έκανε κακό, που σε αδίκησε. Και λες, θα του δείξω εγώ. Θα του δώσω να καταλάβει ποιος είμαι εγώ. Κακός λογισμός, λογισμός εκδίκησης, επιθετικότητας κλπ. Έρχεται μετά ο καλός λογισμός και σου λέει, για στάσου,
Έτσι σου λέει το Ευαγγέλιο να κάνεις. Έτσι λέει ο Χριστός. Έτσι έκανε ο Χριστός. Να ανταποδίδεις κακό στο κακό. Α, όχι. Πρέπει να ανταποδώσω καλό στο κακό. Για χάρη τίνος, για χάρη του Χριστού. Οπότε έρχεται ο καλός λογισμός και τι κάνει. Τέμνει τον κακό λογισμό. Τον κόβει. Βλέπετε. Γι' αυτό λέει αυτός ο εκκλησιαστικός συγγραφέας. Υπάρχουν λογισμοί που τέμνουν και λογισμοί που τέμνονται. Α, και από εδώ τώρα παίρνουμε και μια μέθοδο για θεραπεία. Όταν σου έρχεται ένας κακός λογισμός συνέχεια και σε βασανίζει, πήγαινε, με συγχωρείτε, και κάνει ας πούμε μοιχεία, να πατήσεις τον άντρα σου, τη γυναίκα σου. Εσύ θα πρέπει να βρεις τώρα ένα λογισμό που να τον κόψει αυτό το λογισμό, που να τον τάμει, ένα λογισμό τέμνοντα. Ποιος θα είναι ο καλός λογισμός που θα κόψει αυτό τον κακό λογισμό? Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Επιτρέπει ο Θεός να το κάνω αυτό? Θα είναι για το καλό μου ή θα με πάει στην κόλαση? Α, δεν είναι για το καλό μου. Οπότε βάζω τον καλό λογισμό και κόβω τον κακό λογισμό. Βλέπετε πώς οι Άγιοι Πατέρες λοιπόν με απλό τρόπο αλλά και πολύ σοφό μας διδάσκουν πώς να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς. Γιατί ξέρετε, θα μας πει και ο Άγιος Παΐσιος σε λίγο, ή ίσως και την άλλη φορά θα δούμε αν προλάβουμε να τα πούμε όλα. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα σήμερα. Πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα βασανίζονται από τους λογισμούς. Πολλούς λογισμούς, πάρα πολλούς. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι αυτοί οι λογισμοί ότι είναι δικοί τους. Δεν είναι δικοί τους. Αλλά έχουν εμπιστέψει τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους. Αυτά τα έγραψαν και τα δίδαξαν οι μεγάλοι άθεοι ψυχίατροι, ο Φρόιντ, ο Ιούγκ, οι οποίοι δεν θέλανε να πούνε ότι υπάρχει διάβολος. Ενώ το ξέρανε ότι υπάρχει διάβολος. Διαγράψανε το διάβολο, τάχα της, γιατί είναι αντιεπιστημονικό να λες ότι υπάρχει διάβολος. Γιατί είναι αντιεπιστημονικό, αφού υπάρχει? Αντιεπιστημονικό είναι όταν λες κάτι όπως είναι η αστρολογία, που δεν υπάρχει η αστρολογία, δηλαδή ότι τα αστέρια επηρεάζουν τη ζωή μας. Αυτό είναι αντιεπιστημονικό. Όταν γεννήθηκες, λέει, πώς ήταν τα αστέρια, ήτανε, πώς τα λένε αυτά, κρυός, δίδυμη, ξέρω εγώ. Αυτό, λέει, θα σου καθορίσει τη ζωή σου. Μα τι ανοησία είναι αυτό το πράγμα? Έχει καμιά επιστημονικότητα αυτό το πράγμα? Αυτό και αν δεν είναι αντιεπιστημονικό. Κι όμως πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν αυτά τα πράγματα, τις ανοησίες. Και σου λένε τι ζώδιο είσαι, τι ζώο είσαι δηλαδή. Αφού τα πιστεύεις τα πράγματα, όντως ζώο είσαι. Έτσι. Και χειρότερος από ζώο. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε λογικός. Πλάστηκε να ακούει αυτές τις ανοησίες. Και όμως παίρνουν τα περιοδικά, στείνονται μπροστά στις τηλεοράσεις για να μάθουν τα προγνωστικά της ημέρας. Γιατί τα αστέρια καθορίζουν τη ζωή μας, αν είναι δυνατόν. Και απ' την άλλη, περνάει ότι είναι πολύ λογικός άνθρωπος αυτός, δεν πιστεύει στον Χριστό. Στα ζώδια όμως πιστεύει. Βλέπετε την ανοησία μας και την αντίφασή μας. Λοιπόν, τι είπαν αυτοί οι μεγάλοι αντίχριστοι όμως? Ότι οι λογισμοί, λέει, είναι δικοί σου. Και υπάρχουν μέσα στην ψυχή σου, στο λεγόμενο ασυνείδητο, το οποίο έτσι το ονόμασε ο Φρόιντ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, Δεν υπάρχει ασυνείδητο. Μην τα πιστεύετε αυτά που λένε. Τα πιστεύω, τα έχουμε πιστέψει δυστυχώς και εμείς οι χριστιανοί. Και μιλάμε με τη γλώσσα αυτονών, των ψυχολόγων. Μιλάμε για αποθυμένα, για νευρώσεις. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Το έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο διάβολος, ο οποίος δεν θέλει να λέμε ότι είναι αυτός, για να μας δουλεύει μια χαρά. Μία σύγχρονη επιστήμονας, ψυχολόγος, έχει μελετήσει πολύ αυτά τα πράγματα και μας τα έχει παρουσιάσει. Είναι η κυρία Λιγερή Μελά. Δεν θα σας διαβάσω όλη την ομιλία της, έτσι ένα μικρό απόσπασμα. Τι έκανε ο Φρόιντ, λοιπόν? Ο Φρόιντ ουσιαστικά παρέδωσε τον άνθρωπο στο ασυνείδητό του. Και τι είπε? Α, αυτά που έχετε σαν λογισμούς είναι δικά σας, είναι από τη φύση σας, βγαίνουν μέσα από εσάς. Και πρέπει τι να κάνετε? Να τα ακολουθήσετε, να τα παραδεχτείτε ότι είναι δικά σας και να τα κάνετε πράξη. Ακούστε τώρα, διαβολική διδασκαλία. Παράδειγμα,
σου έρχεται ένας λογισμός, με συγχωρείτε, πορνείας. Σου λέει ο Φρόιντ, α, αυτό είναι δικό σου. Πρέπει να ζήσεις σύμφωνα με αυτό το λογισμό. Καταλάβατε. Ενώ οι Άγιοι Πατέρες τι μας λένε. Αυτός ο λογισμός ήταν το διάβολο, πρέπει να τον πολεμήσεις, να τον διώξεις. Να τον τάμεις, να τον κόψεις. Να βρεις τον καλό λογισμό που θα τον κόψει τον κακό λογισμό. Γι' αυτό όταν πάνε τα παιδάκια στους ψυχολόγους και στους ψυχιάτρους ή οι έφηβοι, τους λένε πρέπει να πας με γυναίκα. Καταλάβατε. Γιατί ακούνε αυτούς τους αθέους, τους αντιχρίστους. Που τους λένε ότι αυτοί οι λογισμοί είναι δικοί σου. Ή ακόμα χειρότερα, σου έρχεται ένας λογισμός ομοφιλοφιλικός. Όλα τα έχουμε μέσα μας. Όλα. Τα πάθη, σαν σπέρματα. Λοιπόν, και θα πας στον ψυχολόγο, θα πάει το παιδάκι στον ψυχολόγο, θα του πει: α, είσαι ομοφιλόφιλος. Έτσι πρέπει να ζήσεις. Αυτό είναι το φυσιολογικό σου. Βλέπετε το διαβολικό του πράγματος. Ενώ όλα αυτά οι Άγιοι Πατέρες μας λένε δεν είναι δικά μας. Είναι απ' έξω. Η κύρια αιτία των λογισμών, όπως μας λένε οι πατέρες, είναι ο διάβολος. Δεν είναι από εμάς. Ελαχιστότατοι λογισμοί είναι από εμάς ή από το περιβάλλον, ας πούμε, από αυτά που βλέπουμε, που ακούμε κλπ. Οι πλήστοι λογισμοί είναι από το διάβολο, ο οποίος χρησιμοποιεί τη φαντασία για να μας κινήσει τον πειρασμό και να μας βάλει στη διαδικασία της επιθυμίας, να επιθυμήσουμε το κακό και να πέσουμε στην αμαρτία. Λοιπόν, στο ασυνείδητο, έτσι το ονόμασε ο Φρόιντ, λέει αυτή η κυρία Λιγερίμελα, δεν ήταν οι κρυφές επιθυμίες του ανθρώπου, όπως είπε ο Φρόιντ, αλλά οι διαβολικοί λογισμοί. Ήταν οι πειρασμοί που έρχονται από τον διάβολο. Εμείς οι χριστιανοί, το λέει ψυχολόγος τώρα, επιστήμον, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ασυνείδητο. Έχετε ακούσει πουθενά να λέει ο Χριστός για ασυνείδητο ή Άγιοι Πατέρες? Κανένας πατέρας δεν μιλάει για τέτοιο πράγμα, για ασυνείδητο. Δηλαδή για μια περιοχή της ψυχής η οποία είναι άγνωστη εν πολλής, υπάρχει μέσα μας το βάθος και αυτή είναι που μας καθορίζει τη συμπεριφορά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Χριστός με τη χάρη του μπαίνει σε όλη την ψυχή του ανθρώπου και τη θεραπεύει και στο πιο βαθύ σημείο. Εμείς τι πιστεύουμε? Πιστεύουμε ότι υπάρχει ο διάβολος που πειράζει τον άνθρωπο. Ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός μας πειράστηκε από τον διάβολο. Στην έρημο, λίγο πριν αρχίσει τη δημόσια δράση του. Με το που βαφτίστηκε στον Ιορδάνη, μετά πήγε στην έρημο και εκεί λέει επειράζεται υπό του διαβόλου. Νίστευε 40 ημέρες και μετά πήγε ο διάβολος να τον πειράξει. Και βέβαια ο Κύριος τον κατατρόπωσε. Και νίκησε τους τρεις βασικούς πειρασμούς που έχουμε όλοι μας. Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί πειρασμοί? Της φιλιδονίας, που του είπε του Χριστού μας να κάνει τις πέτρες ψωμιά για να φάει. Φιλιδονία. Της φιλοδοξίας, που τον ανέβασε σε ένα υψηλό σημείο στο ναό εκεί του Σολομώντος κατά παραχώρηση του Θεού και του είπε πέσε κάτω, δεν θα πάθεις τίποτα. Να κάνει ένα θαύμα δηλαδή εντυπωσιασμού, γιατί θα βλέπανε όλοι που έπεφτε και δεν θα πάθαινε τίποτα και να το χειροκροτήσουν, όπως κάνουν σήμερα οι μάγοι. Έχει το YouTube βιντεάκια να περπατάει πάνω στο νερό ο μάγος. Μπορεί να τα έχετε δει. Γίνεται αυτό? Γίνεται, βέβαια γίνεται. Πώς γίνεται όμως? Με τη δύναμη του σατανά ή να κάθεται στον αέρα. Τον κρατάνε οι δαίμονες. Αλλά άμα πάει ένας εκείνη την ώρα και κάνει το σταυρό, θα πέσει κάτω. Γιατί οι δαίμονες θα φύγουν. Αν είναι σωστός άνθρωπος βέβαια. Γιατί πολλοί κάνουν το σταυρό και δεν πιάνει ο σταυρός. Όταν έχεις αμαρτίες ανεξομολόγητες δεν πιάνει ο σταυρός. Δεν είναι μαγεία. Ο Θεός δεν κοροϊδεύεται. Οι ψυχαναλυτές τι λένε? Ο διάβολος είναι το ασυνείδητο του Χριστού, έτσι θα λέγανε οι ψυχαναλυτές. Ότι ήταν τμήμα του Χριστού. Ενώ η Αγία Γραφή μας λέει σαφώς ότι οι πειρασμοί ήταν από έξω, δεν ήταν από μέσα από τον Χριστό. Άλλο πράγμα λοιπόν οι επιθέσεις του διαβόλου που είναι απ' έξω. Και άλλο πράγμα είναι να συγκατατεθεί ο άνθρωπος στην αμαρτία. Αυτό είναι δικό μας. Αυτό είναι το δικό μας.
Δικοί μας λοιπόν, προσέξτε, δεν είναι οι λογισμοί. Πολλοί στενοχωριούνται που έχουν λογισμούς. Λάθος. Γιατί στενοχωριέσαι? Αφού και ο Χριστός είχε επίθεση από τον Σατανά. Να στενοχωριέσαι αν λες OK στους πειρασμούς. Τότε να στενοχωριέσαι. Αν συγκατατίθεσαι. Βλέπετε. Γι' αυτό δεν πρέπει να μπερδευόμαστε και να στενοχωριόμαστε τσάμπα. Λοιπόν, η ψυχανάλυση που έφτιαξε ο Φρόιντ και ο Γιούγκ και λοιπά, διέστρεψε, τι διέστρεψε, το πραγματικό είναι του ανθρώπου. Παρουσίασε έναν άνθρωπο που δεν υπάρχει και μίλησε για συνειδητό που δεν υπάρχει. Βλέπετε. Άρα τι, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι δεν γνωρίζουν τον άνθρωπο, ούτε την ψυχή του ανθρώπου. Πολύ περισσότερο δεν τη θεραπεύουν. Γιατί αν δεν γνωρίζεις κάτι, πώς θα το θεραπεύσεις? Έχουν μια λανθασμένη ιδέα για την ψυχή όταν μιλάνε για ασυνείδητο. Δεν υπάρχει ασυνείδητο, υπάρχει ο διάβολος απ' έξω που μας πειράζει. Βλέπετε. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι σήμερα είναι άρρωστοι. Γιατί αντί να πάνε εκεί που υπάρχει θεραπεία, στο Χριστό δηλαδή και στους πατέρες, που ξέρουν την ψυχή, πάνε στους ψυχολόγους και ψυχιάτρους που τους λένε: Α, το ασυνείδητό σου είναι. Και πρέπει όλα αυτά να κάνουμε ψυχανάλυση, να τα φέρει στην επιφάνεια. Πώς βγαίνουν οι βρωμίες έτσι και αφρίζει η θάλασσα και βγαίνουν οι βρωμίες στην επιφάνεια και τι έγινε μετά? Είσαι μια λίμνη σε ένα βάλτο που τον ανακατεύεις και βγαίνουν μπουρμπουλήθρες επάνω οι βρωμίες και βρωμάει ο τόπος. Έτσι λέει πρέπει να κάνουμε και εμείς. Και με το θα κάνεις αυτό τι έγινε? Με το που θα γνωρίσεις τα βάθη του βόθρου σου, ας πούμε, με συγχωρείτε κιόλας, αλλά αυτό είναι. Ωφελείται τίποτα αυτό? Το θέμα είναι να μην υπάρχει βόθρος, να εξυγιανθεί ο βόθρος. Αλλά αυτό δεν ξέρω να το κάνουν. Πώς γίνεται? Γιατί αυτό γίνεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Εξυγιαίνεται η ψυχή. Γι' αυτό είναι όλοι οι ανθρωπότητες σήμερα άρρωστοι. Και αυξάνουν αλματοδός οι καταθλιπτικοί άνθρωποι. Λένε το 2030 θα είναι η πρώτη αιτία αναπηρίας η κατάθλιψη. Τα λένε αυτοί οι ίδιοι, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Όλη η ανθρωπότητα πορεύεται δηλαδή σε μια πορεία καταστροφής, ψυχικής καταστροφής. Γι' αυτό και αυξάνουν συνεχώς οι αυτοκτονίες. Βλέπουμε τα νέα παιδάκια πώς πέφτουν από τα μπαλκόνια, όλο και περισσότερα πέφτουν. Γιατί αυτό? Γιατί διώξαμε τους πνευματικούς από τα σχολεία. Το ξέρετε αυτό? Με νόμο. Εγώ δεν επιτρέπεται να πάω σε ένα σχολείο να εξομολογήσω τα παιδιά. Και έχει απαγορευτεί από τους λεγόμενους δεξιούς που τα είχατε σαν τις εκκλησίες. Το 2006 έχει απαγορευτεί αυτό. Δεν πολιτικολογώ, αλλά σας λέω για να καταλαβαίνετε. Γιατί και οι μεν και οι δε το ίδιο είναι. Υπηρετούν τους σιωνιστές, τους αθέους δηλαδή. Και χτυπούν οι μεν λίγο πιο αργά, οι άλλοι πιο γρήγορα. Οι αριστεροί. Όλοι όμως χτυπούν ουσιαστικά τον Χριστό. Προσπαθούν να χτυπήσουν την Εκκλησία και τη θεραπεία. Γι' αυτό και έχουμε τους καρπούς που έχουμε. Επιτρέπεται βέβαια να πάει ο ψυχολόγος στο σχολείο. Βέβαια. Ψυχολόγους θέλουμε για να καταστρέψουν τις ψυχές των παιδιών. Πνευματικούς δεν θέλουμε. Για να θεραπευτούν οι ψυχές, καταλάβατε το έργο το διαβολικό που γίνεται σήμερα στα σχολεία. Έρχεται λοιπόν ο ψυχαναλυτής και τι κάνει? Ουσιαστικά σήμερα ο ψυχαναλυτής παίζει το ρόλο του διαβόλου. Και το έλεγε ο ίδιος ο Φρόιντ αυτό, ξέρετε. Λέει, εγώ τώρα λέει, παίζω το ρόλο του διαβόλου. Γιατί ακριβώς εισηγείται αυτά τα πράγματα. Έχεις ένα λογισμό που είπαμε είναι από το διάβολο και σου λέει ο ψυχαναλυτής, όχι, δικό σου είναι αυτό. Και πρέπει να το φέρεις σε πράξη. Είσαι παντρεμένος, είσαι παντρεμένη και σου έρχεται ένας λογισμός να χωρίσεις. Θα πας στον ψυχολόγο, θα σου πει ναι, να χωρίσεις. Πρέπει να το κάνεις. Για να είσαι καλά. Να νιώθεις καλά. Βλέπετε. Ενώ αυτός ο λογισμός είναι από το διάβολο. Γιατί ο διάβολος ποτέ δεν θέλει οι άνθρωποι να είναι ενωμένοι. Οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάντα χωρισμένοι, ώστε να μισεί τον άλλον. Και πάνε όλοι οι άνθρωποι στους ψυχολόγους και λένε: ναι, πρέπει να χωρίσεις, να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Λες και θα φτιάξεις τη ζωή σου έτσι. Με το που θα βρεις κάποιον άλλον, με τον οποίο θα χωρίσεις σε λίγο. Πάλι. Άμα ξαναπάς στον ψυχολόγο, πάλι το ίδιο θα σου πει. Ή και αν δεν χωρίσεις, έτσι, πώς να το πούμε, στην πραγματικότητα, ψυχικά θα είσαι πάλι χωρισμένος. Γιατί για να ενωθείς με τον άλλον, δεν μπορείς να ενωθείς αν δεν ενωθείς με τον Χριστό. Με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι που ενώνει τους ανθρώπους. Αν δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα, ποτέ δεν πετυχαίνει ο γάμος. Ποτέ. Ο συνδετικός Γρήκος είναι το Πνεύμα του Άγιο. Να εξομολογείται και ο άνδρας, να εξομολογείται και η γυναίκα, να έχουν φόβο Θεού
και έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και στον ένα και στον άλλον και αποκτούν το ίδιο πνεύμα. Αυτό δεν είναι ένωση, να έχεις το ίδιο πνεύμα. Όχι άλλο να λες εσύ και άλλο να λέει ο άλλος. Υπάρχει ποτέ ένωση μετά? Δεν υπάρχει. Και να μην φτάσουν στο διαζύγιο εξωτερικά, είναι ήδη χωρισμένοι και απλώς συμβιώνουν. Πάει λοιπόν ο άνθρωπος στον ψυχαναλυτή και αυτός παίζει το ρόλο του διαβόλου. Είσαι ομοφυλόφιλος, θα σου πει ο ψυχολόγος. Προσπαθεί ο διάβολος να κάνει τους ανθρώπους τέτοιους. Ξέρετε, υπάρχει ολόκληρη διδασκαλία, η διδασκαλία της Καμπάλα. Η Καμπάλα είναι ο εβραϊκός μυστικισμός. Η εβραϊκή μαγεία, να σας το πω απλά. Η μαγεία των Εβραίων, των Ιουδαίων. Ο Φρόιντ πήρε αυτή την θεωρία της Καμπάλα, τον καμπαλισμό. Θα έχετε δει και τους διάσημους που φοράνε αυτό το σκηνάκι στο χέρι, για να τους φέρει τύχη και γούρι και λοιπά. Αυτό είναι καμπαλιστικό, είναι μαγικό δηλαδή. Ποτέ δεν πρέπει να φοράμε τέτοια σκηνάκια. Φοράνε στα παιδάκια το Μάη, δεν ξέρω πώς τα λένε, το Μάρτι κλπ. Το σταυρό μας θα φοράμε. Λοιπόν, πήρε αυτή την ιδέα, αυτές τις ιδέες της Καμπάλα και τις εφάρμοσε στην ψυχανάλυση. Να μην σας διαβάσω την ομιλία, αυτά λέει η γυναίκα αυτή. Τα έχει μελετήσει πολύ βαθιά. Και μάλιστα τη χειρότερη μορφή Καμπάλας που έφτιαξε ένας ονόματι Ισάκ Λούρια. Μεγάλος ραβίνος, καμπαλίστης, μάχος δηλαδή. Μεγάλος μάγος. Το τι μαγείες έκανε, φρικτό είναι. Να σας πω τι έκανε. Πήγαινε στους τάφους των παλαιότερων ραβίνων και ξάπλωνε πάνω στους τάφους και έκανε επικλήσεις. Και τον εμφανιζόντουσαν τάχα τις υπαλλοί ραβίνοι, δαίμονες ήταν στην πραγματικότητα και τον δίδασκαν. Τέτοιες μαγείες έκανε αυτός ο Λούρια. Και αυτές τις θεωρίες του Λούρια τις πήρε ο Φρόιντ και τις έκανε, τις εφάρμοσε στην ψυχανάλυση. Καταλάβατε, δηλαδή η ψυχολογία και η ψυχανάλυση είναι θεμελιωμένη επάνω στις διδασκαλίες των δαιμόνων. Γι' αυτό δεν θεραπευόμαστε. Ο διάβολος ποτέ δεν θέλει τον άνθρωπο θεραπευμένο. Το θέλει ψυχολογικά και ψυχικά άρρωστο, ανισόρροπο. Έτσι λοιπόν, άμα σου έρθει κανένας τέτοιος λογισμός και πας στον ψυχολόγο, θα σου πεις ομοφυλόφιλος. Για να είσαι ευτυχισμένος, πρέπει να το δεχτείς. Ρώτησε έναν ψυχολόγο, ο οποίος κατευθύνει, παρακαλώ, νηπιαγωγούς σε πολλά σχολεία. Και τα νηπιάκια, παρακαλώ, ρωτάνε τον ψυχολόγο. Ακούστε ερώτηση τώρα, για να δείτε πόση ζημιά έχουμε κάνει στα παιδιά. Επιτρέπεται σχέση με το ίδιο φύλο? Τα νηπιάκια ρωτάνε αυτό το πράγμα. Το φαντάζεστε? Και λέω στο μεγάλο αυτό ψυχολόγο που κατευθύνει τους νηπιαγωγούς, εσείς τι λέτε στις νηπιαγωγούς να απαντήσουν στα νηπιάκια? Λέει, εγώ είμαι ψυχολόγος. Δεν μπορώ να πω κάτι αντίθετο. Ό,τι λέει η ψυχολογία. Δηλαδή, ό,τι επιτρέπεται. Καταλάβατε τι αγωγή παίρνουν τα παιδάκια στα νηπιαγωγεία μας σήμερα? Ότι δεν τρέχει και τίποτα να γίνεις ομοφυλόφιλος. Είναι φυσιολογικό. Γιατί βέβαια έτσι λέει ο Φρόιντ εδώ. Άμα έχεις τέτοιο λογισμό, είσαι τέτοιος. Ενώ είπαμε αυτός ο λογισμός είναι από τον διάβολο, δεν είναι από εμάς. Βλέπετε τη δαιμονική πλεκτάνη στην οποία έχουμε μπει όλοι, μικροί και μεγάλοι. Δαιμονική πλεκτάνη είναι όλο αυτό. Και ζούμε μέσα σε ένα μεγάλο ψέμα και δεν το έχουμε καταλάβει. Και αρρωσταίνουμε όλοι και αρρωσταίνουν και τα παιδιά μας. Γιατί τα εμπιστευόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και σου λέει, θα πας το παιδάκι σου στον σύμβουλο, πώς τους λένε αυτούς. Εκτός σχολικής σύμβουλοι, αυτοί που για ψυχικά, ας πούμε, που λένε για τη δυσλεξία κλπ. Σε επιτροπές τέτοιες ψυχολόγων, γιατί το παιδάκι έχει πρόβλημα. Και πάει εκεί το παιδάκι να θεραπευτεί και γίνεται τρεις χειρότερα. Γιατί αυτοί θεραπεύουν εντός εισαγωγικών με βάση αυτές τις θεωρίες, τις δαιμονικές, του Φρόιντ και του Λούρια, που σας είπα, την Καμπάλα, την εβραϊκή μαγεία. Οι ασθενείς έχουν το γιατρό τους σαν Θεό, λέει αυτή η επιστήμονη. Έτσι δεν είναι. Πολλές φορές τον βλέπεις σαν Θεό το γιατρό. Σου λέει ψυχίατρος. Θεραπεύει την ψυχή. Δίνει ψυχοφάρμακα. Και πού να ξέρω ο ταλέπορος ότι ο ψυχίατρος δεν θεραπεύει την ψυχή. Το νευρικό σύστημα θεραπεύει. Αν μπορεί να το θεραπεύσει. Όσο μπορεί. Επηρεάζει τα νεύρα. Και τα ψυχοφάρμακα δεν επηρεάζουν την ψυχή. Το νευρικό σύστημα.
δηλαδή τους νευρομεταβιβαστές και λοιπά, τους αυξάνουν, τους μειώνουν, μπλοκάρουν τις νευρικές συνάψεις, τα νευρικά κύτταρα, το νευρικό σύστημα κεντρικό, περιφερικό, αυτά επηρεάζουν. Και λίγο σε κοιμίζουν για να μην πηδήσεις από τον μπαλκόνι, αλλά δεν σε θεραπεύουν. Και αν σταματήσεις να τα παίρνεις, πάλι τα ίδια έχεις. Τα ίδια συμπτώματα έχεις πάλι και χειρότερα. Αφήστε τις παρενέργειες. Η ψυχή δεν θεραπεύεται με αυτά. Οι ασθενείς λοιπόν τον βλέπουν τον γιατρό σαν πρότυπο. Οπότε όταν ο γιατρός τους λέει ότι είσαι ομοφυλόφιλος, καταλαβαίνετε τι ζημιά γίνεται στην ψυχή αυτού του παιδιού και αυτού του ανθρώπου. Και διαστρέφεται όλη η αλήθεια μέσω αυτών των ανθρώπων για τον άνθρωπο πρώτα-πρώτα, για την ουσία του ανθρώπου. Δεν μαθαίνει ο άνθρωπος να πολεμάει τους πειρασμούς. Όπως σου λέει, δεν υπάρχει πειρασμός. Τι πειρασμός και διάβολος, τι είναι αυτά τα δύο επιστημονικά. Το ασυνείδητό σου είναι και πρέπει να τα αποδεχτείς αυτά. Να τα βγάλεις όλα και να τα αποδεχτείς. Τέτοιος είσαι. Και έτσι λοιπόν, ποτέ αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόκειται να σου πούνε γιατί, για διόρθωση και για μετάνοια. Η μετάνοια είναι κακό πράγμα για το Φρόιντ και για τους ψυχολόγους. Όχι, σου λέει, όχι μετάνοια. Δεν σώζεσαι με αυτό. Σε σώζει, λέει, να γνωρίσεις το υποσυνείδητό σου, το ασυνείδητό σου, η αυτογνωσία. Και έτσι μέσω της ψυχανάλυσης έχουμε παράδοση του ανθρώπου στους πειρασμούς. Χωρίς αντίσταση, προσέξτε, χωρίς καμία αντίσταση. Ο ίδιος ο Φρόιντ, στη ζωή του, πολύ αργά βέβαια, φαίνεται ότι το παραδέχτηκε. Έγραφε σε ένα φίλο του, «Γνωρίζεις ότι σε όλη μου τη ζωή έπρεπε να παίζω το ρόλο του διαβόλου, για να χτίζουν οι άλλοι έναν υπέροχο ναό?» Έτσι νόμιζε, τι υπέροχο ναό. Καταστρέφονται οι άνθρωποι. Όταν του πεις του άλλου ότι όλοι αυτοί οι λογισμοί που έχεις είναι δικοί σου και δεν γίνει από τον διάβολο. Για να καταλάβουμε και από τη σύγχρονη πραγματικότητα πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό που μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Αν ο άνθρωπος δεν λύσει αυτό το πρόβλημα με τους λογισμούς, δεν πρόκειται ποτέ να θεραπευτεί. Και προς Θεού, μην πηγαίνετε στους ψυχολόγους, στους ψυχιάτρους. Όχι, έχω κάτι εναντίον τους, όχι. Αλλά με αυτά που λένε έχω. Μακάρι αυτοί οι άνθρωποι να μελετούσαν τους Άγιους Πατέρες και να κάνουν μια ορθή ψυχολογία, σύμφωνη με το ανθρωπολογικό πρότυπο που έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας και οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν τι είναι ο άνθρωπος και τι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ξέρετε τι καλά πράγματα, πόσο καλά γνωρίζουν οι πατέρες την ψυχή του ανθρώπου και πόσο βαθιά. Και γι' αυτό και θεραπεύουν. Λοιπόν, αυτό έτσι σαν μια παρένθεση, αλλά και σαν ένα κέντρισμα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Τα αίτια τώρα. Είπαμε ότι το βασικό αίτιο είναι ο διάβολος των λογισμών. Υπάρχουν και άλλα αίτια, μας τα λένε οι πατέρες. Η αίσθηση, αυτά που βλέπουμε, αυτά που ακούμε, αυτά που πιάνουμε και αυτά, αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, μπορεί να του δημιουργήσουν λογισμούς. Τι λέει ο Άγιος Νικόδημος, ακόμα και τα αρώματα δημιουργούν λογισμούς πορνικούς. Αυτό δεν πρέπει να φοράει ο χριστιανός αρώματα. Συνδέονται με το πάθος της πορνείας. Ο άλλος με το που θα μυριστεί, αίσθηση, η αίσθηση αυτή, μπορεί να του έρθουν τέτοιοι λογισμοί, σαρκικοί. Ή το πώς ντύνεται κανείς. Τον βλέπει ο άλλος, η άλλη, σκανδαλίζεται. Λέει, εγώ δεν κάνω τίποτα, ο άλλος θέλει που σκανδαλίζεται. Και εσύ κάνεις. Μην κοροϊδεύεις τώρα. Φταίς κι εσύ. Αν έχεις αγάπη και σκέφτεσαι και τον άλλο και την ψυχή του άλλου, δεν τον σκανδαλίσεις, δεν κυκλοφορείς η μη γυμνή. Έτσι δεν είναι. Αλλά επειδή δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει το δαιμονικό πνεύμα, γι' αυτό και σκανδαλίζουμε και σκανδαλιζόμαστε. Η αίσθηση λοιπόν είναι μια ακόμα αιτία λογισμών. Και η μνήμη. Τι είναι η μνήμη? Είναι αυτά που έχουμε αποθηκεύσει μέσα μας, που μας έχουν έρθει από τις αισθήσεις. Είδες ένα πρόσωπο πριν 30 χρόνια. Σου καρφώθηκε μέσα. Μπορεί και να έχει πεθάνει αυτό το πρόσωπο, εσένα όμως σου έρχεται η εικόνα του. Αυτό είναι η μνήμη. Είναι φοβερό πράγμα η μνήμη. Δημιουργεί λογισμούς η μνήμη.
Και θέλει προσπάθεια για να εξαλείφεται η μνήμη, οι εμπαθείς μνήμες. Γι' αυτό θα πρέπει κανείς να προσέχει τις αισθήσεις του, το τι βάζει μέσα στην ψυχή του δηλαδή, γιατί οι αισθήσεις ουσιαστικά είναι τα παράθυρα. Πώς έχεις ένα σπίτι με πόρτες και παράθυρα, δεν το προσέχεις? Αφήνεις ορθά ανοιχτά πόρτες και παράθυρα, πρέπει να είσαι ανόητος αν το κάνεις αυτό. Να μπαίνουν μέσα όλα τα ζωήφια, τα ζώα, τα έντομα, οι άνθρωποι ανεξέλεκτα, όχι βέβαια. Βάνεις φραγμούς. Έτσι και στην ψυχή σου, που είναι σαν ένα σπίτι, πρέπει να βάλεις φραγμούς στα παράθυρα. Τα παράθυρα είναι οι αισθήσεις. Προσοχή τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι πιάνουμε, τι οσμιζόμαστε, τι γευόμαστε. Και ακόμα και το τι λέμε. Και φυσικά μετά και σε πιο βαθύτερο επίπεδο, τι σκεφτόμαστε και τι φανταζόμαστε. Και εκεί πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δημιουργούνται λοιπόν λογισμοί και από τη μνήμη, από αυτά που αποθηκεύονται μέσα μας. Και ακόμα, λένε οι Άγιοι, και από την κράση του σώματος. Υπάρχουν τύποι που είναι μελαγχολικοί, ας πούμε. Η κράση του σώματος είναι τέτοια. Είναι μελαγχολική. Ρέπει προς τη μελαγχολία. Αυτό δεν είναι αμαρτία από μόνο του. Αλλά αν δεν προσέξει ο μελαγχολικός, ας πούμε, μπορεί να γίνει καταθλιπτικός κλπ. Κλπ. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι, πώς τους λέμε, που είναι ενθουσιώδεις, έτσι, που είναι εύχαρης κλπ, ζωηροί κλπ. Είναι ένας άλλος τύπος. Αλλά και αυτός μπορεί να έχει άλλους λογισμούς, άλλου είδους λογισμούς. Χειρότεροι από όλους είναι οι λογισμοί που προέρχονται από τη μνήμη, από αυτά που έχουν αποθηκευτεί μέσα μας. Ένας άλλος Άγιος τώρα, ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος. Λέει πώς κινούνται οι λογισμοί. Από τέσσερα αίτια, λέει, κινούνται. Πρώτον, λέει, από το φυσικό θέλημα της σάρκας. Δεύτερον, από τη φαντασία των αισθήσεων, των πραγμάτων του κόσμου, για τον οποίο ακούει και βλέπει. Προσοχή πάρα πολύ στη φαντασία, γιατί η φαντασία τι κάνει? Χρησιμοποιείται από τους δαίμονες. Ο δαίμονας, για να μας επηρεάσει, χρησιμοποιεί τη φαντασία μας, σαν όχημα, σαν λεωφορείο. Μπαίνει στη φαντασία και μας φτιάχνει εικόνες, για να μας δημιουργήσει πειρασμούς. Φταίει ο άνθρωπος όταν ενεργοποιεί εκούσια τη φαντασία του. Αρχίζει, κάθεται και φαντάζεται, ονειροπολεί, νοσταλγεί, αρχίζει, φτιάχνει εικόνες. Είναι ακριβώς αυτό που δεν πρέπει να κάνεις, ακόμα και στην ώρα της προσευχής. Γιατί εκεί μπορεί πάλι να μπει ο διάβολος. Ούτε και τον Χριστό, ακόμα και την Παναγία και τους Αγίους, δεν πρέπει να τους φτιάχνεις σε εικόνες, στη φαντασία σου. Να έχεις μια εικόνα μπροστά σου και να προσέχεις αυτό, είναι πολύ σωστό. Γι' αυτό και έχουμε εικόνες και βλέπουμε εικόνες. Αλλά να μην φτιάχνεις με τη φαντασία σου, αυτό είναι επικίνδυνο. Κινούνται λοιπόν οι λογισμοί από το φυσικό θέλημα της σάρκας. Η σάρκα έχει και αυτή, ας το πούμε, ένα φυσικό θέλημα. Έτσι, ο άνδρας, ας πούμε, ελκύεται από τη γυναίκα. Η γυναίκα από τον άνδρα. Είναι ένα φυσικό θέλημα. Το έχει δώσει ο Θεός αυτό για να γίνεται, ας πούμε, η αναπαραγωγή του ανθρωπίνου γένους, να μην εκλείψει το ανθρώπινο γένος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το αφήσεις αυτό αχαλήνωτο, να μην χαλιναγωγείς αυτούς τους λογισμούς που δημιουργούνται από αυτό το φυσικό θέλημα της σάρκας. Θα πρέπει να υπάρχει εγκράτεια, αυτοσυγκράτηση και να κινείται και αυτό μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Θέλεις να φυλάξεις παρθενία, δεν πρέπει καθόλου να υποκύπτεις σε αυτό το θέλημα. Θέλεις να κάνεις γάμο, εντάξει. Δικαιούσε μία γυναίκα, εσύ γυναίκα έναν άντρα και τελειώσαμε. Που εκεί μετά πέραν τούτου δεν. Τρίτον, κινούνται οι λογισμοί από τις προλήψεις. Προλήψεις τι είναι τώρα, λένε οι πατέρες. Προλήψεις είναι οι αμαρτίες που έχουμε κάνει στο παρελθόν και έχουν προκαταλάβει την ψυχή μας. Θυμάσαι μία αμαρτία που έκανες πριν 30 χρόνια, ας πούμε. Αυτό είναι μία πρόληψη, ένα πάθος στο οποίο είχες υποκύψει τότε. Και ο διάβολος τα χρησιμοποιεί αυτά, τις παλιότερες αμαρτίες μας και πτώσεις μας, για να μας δημιουργήσει πάλι λογισμούς. Και τέταρτον,
από τις προσβολές των δαιμόνων, που επομένως το σπουδαιότερο αίτιο, οι δαίμονες. Γι' αυτό όσο ο άνθρωπος παραμένει στη ζωή αυτή, δεν μπορεί να μην έχει λογισμούς, πάντα θα έχει λογισμούς, οι οποίοι θα κινούνται, είπαμε, από αυτά τα τέσσερα αίτια. Αλλά η βασικότερη αιτία είναι ο πόλεμος του διαβόλου. Οι πιο πολλοί λογισμοί είναι διαβολικοί. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό, το τονίζω ξανά και ξανά, και για να μην στενοχωριόμαστε και για να έχουμε το νου μας, να μην τους δεχόμαστε. Γιατί είπαμε, αμαρτία δεν είναι να έχεις λογισμούς, αμαρτία είναι να υποκύπτεις τους λογισμούς. Και μας λένε οι Άγιοι, και πώς τους πολεμάμε τους λογισμούς τώρα? Με πολλούς τρόπους, δεν σας τους πω όλους. Θα σας πω αυτό που αφορά και στο θέμα μας σήμερα με τον Άγιο Παΐσιο. Πέρασε αρκετά η ώρα. Ένας τρόπος είναι να δημιουργούμε καλούς λογισμούς. Ο διάβολος πάντα κακούς λογισμούς μας βάζει. Και οι κακοί λογισμοί είναι τριών ειδών, να ξέρετε και αυτό. Είναι πονηροί, είναι εσχροί, δεύτερη κατηγορία, και είναι και βλάσφημοι. Πονηρός λογισμός, ας πούμε, είναι να ξαπατήσω τον άλλο. Να του τη φέρω, να πω ψέματα, να το συκοφαντήσω. Αυτό είναι πονηρός λογισμός. Εσχρός λογισμός, καταλαβαίνετε, έτσι, να πέσω στις σαρκικά. Εσχρός λογισμός, να κάνω μια σαρκική αμαρτία, οποιαδήποτε είναι αυτή, έχει ένα σωρό. Και βλάσφημος είναι όταν σκέφτεσαι βλάσφημα για τον Χριστό, για την Παναγία, για τις εικόνες, όλα αυτά έρχονται στους ανθρώπους και τρελαίνονται οι άνθρωποι. Σου λέει, εγώ να σκέφτομαι τέτοια πράγματα για την Παναγία, για τον Χριστό? Και μπορεί να πάει και να, ακόμα και να κάνει κακό στον εαυτό του, άμα δεν ξέρει. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός. Και μόλις θα πάει στο πνευματικό του, παιδάκι μου, μη στενοχωριέσαι, αυτά δεν είναι δικά σου, είναι του διαβόλου. Αν πάει στον ψυχολόγο, θα τον αποτρελάνει τελείως. Γιατί θα του πει, αυτό είναι το ασυνειδητό σου. Τέτοιος είσαι, πρέπει να γίνεις βλάστημος, να γίνεις άθεος. Καταλάβατε τη διδασκαλία τη δαιμονική που μας έχει ποτίσει? Θα πάει λοιπόν στον πνευματικό άνθρωπο και θα τακτοποιηθεί. Θα του πει, παιδάκι μου, δεν είναι δικά σου, θα μη στενοχωριέσαι. Αυτή η αμαρτία είναι του διαβόλου. Θα πει στο κεφάλι σου, διάβολε, είπαγε ο πίσω μου Σατανά και τελείωσε. Ούτε θα στενοχωρηθεί καθόλου ούτε τίποτα. Η αμαρτία αυτή είναι του διαβόλου. Μην πει ότι δεν μας έρχονται τέτοιοι λογισμοί βλάσιμοι. Σε όλους έρχονται. Ο διάβολος ξέρει καλά και κάνει τη δουλειά του. Ιδίως στην αρχή της πνευματικής ζωής. Θα σου φέρει τέτοιους λογισμούς για να σε ταράξει. Για να σε απελπίσει. Να σου πει, τι παλεύεις τώρα? Σκέφτεσαι τέτοια πράγματα για την Παναγία, για τον Χριστό και νομίζεις θα σωθείς. Θα πέσει κανένας κεραυνός να σε κάψει. Καταλάβατε? Είναι του διαβόλου όμως. Και δεν τρέχει τίποτα. Και θα πρέπει να τους αντιμετωπίζεις σαν να μην ήρθαν. Το ίδιο και τους άλλους. Τους αισχρούς, τους πονηρούς. Πότε αρχίζει η αμαρτία? Όταν αρχίζει να το κουβεντιάζεις. Και να λες, γεια Στάσου, σαν καλό μου φαίνεται αυτό. Να του δείξω κι εγώ λίγο χαρακτήρα, να κρατήσω χαρακτήρα που λένε μερικοί. Να μην πέσει η αξιοπρέπειά μου, μην με νομίζει ότι είμαι και κορόιδο. Χίλια δυο τέτοια έχουμε. Τότε αρχίζει η αμαρτία. Όταν αρχίζεις να συζητάς με το λογισμό. Και αν δεν προσέξεις, μπορεί να γίνει συγκατάθεση. Οπότε τότε ολοκληρώνεται η αμαρτία μέσα σου. Όταν τη δεχτείς δηλαδή την πρόταση του διαβόλου και λες, ναι, εγώ θα πάω να εκδικηθώ. Και μετά αρχίζεις να σκέφτεσαι τρόπους. Πώς θα το κάνω? Και μετά μπορεί τώρα ανάλογα με τις συνθήκες να το κάνεις και έμπρακτα ή να μην το κάνεις. Γιατί καμιά φορά οι συνθήκες δεν βοηθάνε. Εσύ όμως το έχεις αποφασίσει. Μέσα σου το έχεις αποφασίσει. Ήδη έχεις κάνει την αμαρτία. Είδατε που είπε ο Χριστός. Είδες πονηρά εις το επιθυμήσαι. Με τον σκοπό να επιθυμήσεις. Έχεις κάνει ήδη μοιχεία. Μια θανάσιμη αμαρτία μέσα σου. Στην καρδιά σου. Και πρέπει να το εξομολογηθείς. Βέβαια. Όχι να πας στον ψυχολόγο να το πεις. Και ως θα σου πει, ναι, να την παντρευτείς, να τον παντρευτείς αυτόν που
σου φέρει αυτούς τους λογισμούς. Καταλάβατε την πλάνη. Ένας τρόπος λοιπόν για να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς, αυτούς όλους του διαβόλου που είπαμε, είναι να δημιουργούμε καλούς λογισμούς. Και αυτό θα το δούμε πολύ ωραία με παραδείγματα από τον Άγιο Παΐσιο. Λέει για ένα παιδάκι, ας πούμε, σας το πω έτσι, είναι χαριτωμένο αυτό. Πήγε στο Άγιον Όρος, στον Άγιο Παΐσιο. Δεν ήξερε ποιος είναι. Χτυπάει το σιδεράκι εκεί που είχε ο γέροντας. Βγαίνει ο γέροντας, του λέει, τι θέλεις. Λέει, θέλω τον Πάτερ Παΐσιο. Λέει, τι τον θέλεις. Λέει, κάτι να το ρωτήσω. Δεν είναι εδώ, λέει, πήγε στις Καριές να αγοράσει τσιγάρα. Του λέει, πείτε σε έναν κακό λογισμό, ε. Αλλά το παιδάκι ήταν απλό. Δεν ήξερε να φτιάχνει κακούς λογισμούς. Να πει, πω, ο Άγιος Παΐσιος, που τον λένε όλοι Άγιο, καπνίζει. Να σκανδαλιστεί δηλαδή. Ε? Δεν σκανδαλίσει και το παιδάκι. Ε, καλά λέει, θα γυρίσει, θα τον περιμένω. Τι να τον κάνεις, λέει, τι τον θέλεις να τον... λέει, κάτι θέλω να τον ρωτήσω, λέει. Λέει, αυτός είναι πλανεμένος. Επέμενε ο Άγιος Παΐσιος, έτσι. Το παιδάκι δεν έβαζε κακούς λογισμούς. Όχι, λέει, εντάξει, θα περιμένω. Καταλάβατε. Και το λέει σαν παράδειγμα ο Άγιος Παΐσιος. Αυτό είναι να βάζεις καλό λογισμό. Μην βάζεις κακό λογισμό. Βλέπει ο άλλος, ας πούμε, δύο που μιλάνε από μακριά, ε? Και κάποια στιγμή σταματάνε να μιλάνε. Και λέει, α, με είδανε και γι' αυτό σταματήσανε. Κάτι λένε για μένα. Ενώ δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί και να μην τον έχουν δει καν. Αλλά αυτός έχει τέτοιο χόμπι. Φτιάχνει κακούς λογισμούς. Και λέει, πω, πω, αυτοί με αντιπαθούνε, με μισούνε. Θα σκεφτώ αν θα τους ξαναπώ καλημέρα. Καταλάβατε. Και έτσι μετά χωριζόμαστε και σκανδαλιζόμαστε από το τίποτα. Ενώ δεν τρέχει τίποτα. Ή ο άλλος, ας πούμε, περνάει κοντά σου και έχει κατεβασμένο το κεφάλι, είναι έτσι σοβαρός και λες εσύ, πω, πω, αυτός τα έχει εναντίον μου. Ούτε μου μιλάει, ούτε καλημέρα μου λέει. Και μπορεί ο άνθρωπος να έχει ένα πρόβλημα, μια δυσκολία και το σκέφτεται και δεν σε είδε. Και εσύ βάζεις κακό λογισμό και τον κατακρίνεις και τον κατηγορείς και λες, ορίστε, να, και αυτός εχθρός μου είναι. Και εδώ δεν τρέχει τίποτα. Γι' αυτό ποτέ μην δεχόμαστε αλλά πάντα τους κακούς λογισμούς, αλλά πάντα να φτιάχνουμε καλούς λογισμούς. Λοιπόν, σταματώ εδώ από αυτά τα εισαγωγικά. Πέρασε σχεδόν η ώρα, αλλά θα σας διαβάσω λίγο από αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος για τη δύναμη του καλού λογισμού, που είπαμε ότι θεραπεύει τον κακό λογισμό. Γέροντα, στην Παλαιά Διαθήκη, στο 4ο βιβλίο των Μακαβαίων αναφέρεται «Ο ευσεβής λογισμός δεν είναι εκριζωτής των παθών, αλλά ανταγωνιστής». Τι σημαίνει αυτό? Κοίταξε να δεις, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Τα πάθη είναι βαθιά ριζωμένα μέσα μας, αλλά ο ευσεβής, ο καλός λογισμός, μας βοηθάει να μην υποδουλωνόμαστε σε αυτά. Όταν ο άνθρωπος φέρνει όλο καλούς λογισμούς και σταθεροποιήσει μια καλή κατάσταση, τα πάθη πάβουν να ενεργούν. Οπότε είναι σαν να μην υπάρχουν. Δεν ξεριζώνονται. Είναι πολύ δύσκολο να ξεριζωθούν τα πάθη. Αλλά μπορούν τι? Να καπακωθούν, να χαλιναγωγηθούν, να δεθούν, να ακινητοποιηθούν, να κοιμηθούν. Οπότε είναι σαν να μην υπάρχουν. Δεν σε ενοχλούν. Πώς έχεις ένα αγριόσκυλο που κοιμάται. Άστο να κοιμάται. Δεν σε απειλεί. Αν όμως ξυπνήσει και αρχίζει και βγάζει δόντια κλπ., εκεί τρέμεις. Λοιπόν, έτσι είναι και τα πάθη. Υπάρχουν μέσα μας και πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό εν σπέρματι, σαν σπόρο δηλαδή, έχουμε όλα τα πάθη. Γιατί έχουμε κληρονομήσει όλο τον Αδάμ. Όλη την ανθρωπότητα ο καθένας μας έχει μέσα του. Αλλά αυτό δεν μας πειράζει, δεν είναι αμαρτία αυτό. Είναι πώς έχεις. Σπορικά, έλεγε ο πατήρ Αθανάσιο Μυτιλινέος, σε μπουκαλάκια. Άμα αυτά τα σπορικά, τα σπόρια δηλαδή, δεν τα βάλεις στο χώμα, δεν τα ποτίσεις, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας κλπ. Δεν βλαστάνουν αυτά. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Έτσι είναι και
τα πάθη εσπέρματι που έχουμε μέσα μας. Αν δεν τα δώσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, ας τα εκεί να υπάρχουν. Βέβαια οι Άγιοι που προχούσαν πολύ βαθιά μέσα τους, πετάγανε και τους σπόρους. Αλλά αυτό δεν είναι αναγκαίο, δεν είναι απαραίτητο, δεν το ζητάει ο Χριστός μέσα αυτό από όλους. Το κάνανε οι μεγάλοι ασκητές αυτό. Αλλά εκείνο που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να περιορίσουμε τα πάθη. Και για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται να έχουμε τον καλό λογισμό. Αυτό που λέει η Αγία Γραφή στο 4ο βιβλίο των Μακαβαίων, ο ευσεβής λογισμός, ο οποίος λέει δεν ξεριζώνει τα πάθη, αλλά τα ανταγωνίζεται και τα κρατάει σε καταστολή, όπως λέμε, τα κρατάει σε ύπνωση. Όταν ο άνθρωπος φέρνει όλο καλούς λογισμούς λοιπόν και σταθεροποιήσει μια καλή κατάσταση, τα πάθη πάβουν να ενεργούν, οπότε είναι σαν να μην υπάρχουν. Ο ευσεβής λογισμός δεν ξεριζώνει τα πάθη, αλλά τα πολεμάει και μπορεί να τα καταβάλει. Νομίζω ότι ο συγγραφέας περιγράφει τι μπόρεσαν να υποφέρουν οι Άγιοι Επτά Παιδες, η μητέρα τους η Αγία Σολομονή και ο διδάσκαλός τους ο Άγιος Ελεάζαρος, έχοντας ευσεβείς λογισμούς, για να δείξει ακριβώς τη δύναμη του καλού λογισμού. Αυτά τα παιδιά ήταν Ιουδαίοι, είναι η εποχή προ-Χριστού ακόμα, και βασίλευε τότε στην Ιουδαία ένας διάδοχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, ο Αντίοχος, ο τέταρτος ο Επιφανής. Αυτός ήθελε να κάνει τους Ιουδαίους που πιστεύαν στον αληθινό Θεό τότε. Σήμερα δεν πιστεύουν στον αληθινό Θεό. Στον Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ είναι ο άσαρκος λόγος, είναι ο Χριστός της Παλαιάς Διαθήκης. Πιστεύαν στον αληθινό Θεό τότε. Και νίστευαν, τηρούσαν τις διατάξεις του νόμου που είχε δώσει ο Θεός στο Μωυσή. Μία από τις διατάξεις του νόμου ήταν ότι ο Ιουδαίος δεν έπρεπε να τρώει χοιρινό κρέας. Και μια άλλη διάταξη ήταν ότι δεν επιτρεπόταν ο Ιουδαίος να τρώει ειδωλόθητα. Δηλαδή τι, κρέατα από ζώα που είχαν θυσιαστεί στους δαίμονες, στους ειδωλατρικούς θεούς. Ο Δίας, η Ήρα κλπ. Υπάρχουν αυτοί, ξέρετε, είναι δαιμόνια. Και τότε ήταν και τώρα. Λοιπόν, και τους πρόσφεραν θυσίες, εκατόμβες. Τι θα πει εκατόμβη, εκατό βόδια. Τα θυσίαζαν στο Δία, τα καημένα τα ζώα. Τα θυσίαζαν στο Δία. Μετά τα κρέατα από τα εκατό βόδια τι τα κάνανε, τα πηγαίνανε στα κρεοπολία. Δεν επιτρεπόταν ένας Ιουδαίος να πάρει από αυτά τα κρέατα και να φάει, γιατί αυτά ήταν μυαρά. Ήταν μολυσμένα, γιατί είχαν προσφερθεί στους δαίμονες. Όπως και μετά. Γι' αυτό και έχουμε και το θαύμα των κολύμπων. Και οι χριστιανοί δεν τρώγαν ειδωλόθητα. Και κάποτε που ο Ηλιανός αυτός ο ειδωλολάτρης είχε ραντίσει όλα τα τρόφιμα στην αγορά με αίμα από αυτά τα ζώα που είχαν θυσιαστεί στους δαίμονες, παρουσιάστηκε στον επίσκοπο ο Άγιος Θεόδωρος, ο Τύρων, και του είπε «Δεν πρέπει να πάρετε από αυτά τα τρόφιμα, γιατί είναι μολυσμένα. Και τι θα κάνουμε, Άγιε μου, θα βράσεις κόλυβα και θα τα μοιράσεις στο λαό και θα φάτε από αυτά». Και έτσι γιορτάζουμε το θαύμα των κολύμπων. Το θυμάστε αυτό, έτσι, το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας, της Μεγάλης Σαρακοστής, του Αγίου Θεοδόρου του Τύρνος. Λοιπόν, έτσι και οι Ιουδαίοι απαγορευόταν να φάνε λοιπόν ειδωλόθητα. Τι έκανε τώρα αυτός ο ασεβέστατος, ο Αντίοχος, ασεβέστατος ήταν αυτός, ασεβέστατος. Τους βίαζε και τους έλεγε ή τη ζωή σας, ή θα φάτε χοιρινό κρέας και ειδωλόθητα, ή θα σας πάρω τη ζωή, θα σας βασανίσω μέχρι θανάτου. Και έτσι είχε πιάσει τον Άγιο Ελεάζαρο, διδάσκαλος, την Αγία Σολομονή και τα επτά παιδιά της. Τους επτά παιδες της Αγίας Σολομονής. Και αυτά τα παιδιά και οι Άγιοι αυτοί αντιστάθηκαν σε φοβερά μαρτυρία που τους έκανε ο Αντίοχος και δεν υπέκυψαν. Ούτε φάγαν χοιρινό κρέας, ούτε ειδωλόθητα. Και τα παρουσιάζει ο Άγιος συγγραφέας του βιβλίου αυτού του Τετάρτου Μακαβαίων ως πρότυπα ανθρώπων οι οποίοι επειδή είχαν αγαθό λογισμό αντιστάθηκαν στον πειρασμό αυτό. Ένας άλλος θα έλεγε εντάξει τώρα κάνουμε και μια οικονομία να φάμε και λίγο κρέας, δεν πειράζει. Να χάσουμε και τη ζωή μας τώρα για αυτό το πράγμα. Όχι. Πάνω απ' όλα είναι ο Θεός και ο νόμος του. Δεν υπέκυψαν γιατί είχαν αυτό τον αγαθό λογισμό.
Ένας καλός λογισμός ισοδυναμεί με μια πολύ ωραία αγρυπνία. Έχει μεγάλη δύναμη. Λέει ο Άγιος Παΐσιος. Όπως τώρα κάποια νέα όπλα σταματούν με ακτίνες λέιζερ τον πύραυλο στη βάση του και τον εμποδίζουν να εκτοξευθεί. Και έτσι και οι καλοί λογισμοί προλαβαίνουν και καθυλώνουν τους κακούς λογισμούς στα αεροδρόμια του διαβόλου από τα οποία ξεκινούν. Γι' αυτό προσπαθήστε όσο μπορείτε πριν προλάβει ο πειρασμός να σας φυτέψει κακούς λογισμούς, να φυτέυετε εσείς καλούς λογισμούς. Για να γίνει η καρδιά σας ένας ανθόκηπος και να έχει μέσα μόνο λουλούδια, ωραίους λογισμούς, θεάρεστος. Και να συνοδεύεται η προσευχή σας από τη Θεία Ευωδία της καρδιάς σας. Σταματώ εδώ για να δώσω και σε εσάς το λόγο. Ο Άγιος Πορφύριος, μεγάλος Άγιος και αυτός της εποχής μας, έλεγε περίπου τα ίδια πράγματα. Έλεγε, η ψυχή μας, λέει, έχει δύο χώρους. Όπως και ένας κήπος. Έχει ένα χώρο έτσι που έχει λουλούδια, έχει και έναν χώρο που έχει αγκάθια. Εξαρτάται από μας πού θα ρίξουμε το νερό. Αν το ρίξεις εκεί που έχει λουλούδια, θα ποτίζονται τα λουλούδια, θα μεγαλώσουν. Τα αγκάθια που δεν ποτίζονται, τι θα κάνουν, θα ξεραθούν. Αν το ρίξεις όμως τα αγκάθια, θα ξεραθούν τα λουλούδια και θα ζωογονηθούν τα αγκάθια και θα γίνουν τεράστια. Και θα σου πνίξουν και τα λουλούδια στο τέλος, θα πάρουν όλο το χώρο τα αγκάθια. Και δεν θα κάνεις κανένα καρπό. Έτσι είναι και η ψυχή μας. Αν καλλιεργούμε τους καλούς λογισμούς, σιγά σιγά θα φύγουν οι κακοί λογισμοί. Και θα γίνει όλη η καρδιά μας ανθόκηπος. Αν όμως δεν τους καλλιεργείς καλούς λογισμούς, θα φουντώσουν οι κακοί λογισμοί. Οι οποίοι, επειδή έχουν και το λίπασμα από το διάβολο, μεγαλούν πολύ γρήγορα, αν δεν προσέξεις. Και πολύ εύκολα κατρακυλάμε. Πολύ εύκολα. Και φτάνεις και στον πάτο και λες, αμάν, τι έγινε, πώς έφτασα, πώς έπεσα τόσο χαμηλά. Λοιπόν, θέλει κανείς κάτι να ρωτήσει, να συζητήσουμε, ορίστε, ναι. Ναι. Έναν αισχρό λογισμό, ας πούμε, που τον δέχτηκες όμως. Όλους τους λογισμούς που δεχόμαστε πρέπει να εξομολογούμαστε. Καταλάβετε, όταν υπάρχει συγκατάθεση. Ή έναν πονηρό λογισμό που δέχτηκες. Μία κατάκριση που τη δέχτηκες και είπες, να, αυτός είναι, ας πούμε, παλιάνθρωπος, κακός άνθρωπος και το πίστεψες. Λοιπόν, έβαλες μία ταμπέλα και ενδεχομένως το είπες και σε άλλους. Ακόμα χειρότερο αυτό. Και μισικακία, βεβαίως. Η εκδικητικότητα, η ζήλια, ο φθόνος, η ζηλοτυπία. Ξέρετε πώς βασανίζονται ιδίως οι γυναίκες από λογισμούς ζηλοτυπίας. Εμείς έχουμε και από τη φύση μας, ίσως, ότι είμαστε πολύ τα αναλύουμε. Είδες πώς μας έχει περάσει η ψυχολογία. Είδες, το είπες τώρα πάλι. Η φύση μας, δεν είναι η φύση μας. Αυτό πρέπει να βγει από το μυαλό μας, καταλάβατε. Μας το έχουν φυτέψει, ότι είναι η φύση μας αυτή. Όχι. Εντάξει, βγαίνει λίγο καμιά φορά και από εμάς τους ίδιους, αλλά η κύρια αιτία είναι απ' έξω. Είναι από το διάβολο. Καταλάβατε. Δεν είναι από εμάς. Γι' αυτό σας είπα, δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Και δεν πρέπει να τα δεχόμαστε αυτά και να στενοχωριόμαστε όταν μας έρχονται, ότι είναι δικά μας. Όχι, δεν είναι. Και ο διάβολος θέλει αυτό να κάνει. Μας πολιορκεί, μας γεμίζει με πλήθος λογισμών. Για να σου πει, δεν υπάρχει ελπίδα για σένα. Τέτοια πράγματα που σκέφτεσαι, δεν πρόκειται να σωθείς εσύ. Καταλάβατε. Ενώ δεν είναι δικά μας, είναι δικά του. Ο Θεός δεν έφτιαξε τέτοια φύση. Καταλάβατε. Αν πούμε αυτό, ότι είναι η φύση μας, είναι σαν να λέμε ότι ο Θεός είναι κακός. Μας φύτεψε κακούς λογισμούς και πάθη. Όχι. Ο Θεός μας έφτιαξε καλούς. Και μάλιστα λέει καλούς λίαν. Χωρίς πάθη. Θα μου πείτε πώς βγήκαν τα πάθη. Σας είπα πώς βγήκαν. Επειδή πέσαμε, υποκύψαμε στις προτάσεις του διαβόλου. Πώς αμάρτησε ο πρώτος άνθρωπος, η Εύα και ο Αδάμ. Το σκέφτηκαν μόνοι τους να αμαρτήσουν. Από τη φύση τους ήρθε. Όχι. Από το διάβολο ήρθε. Πήγε ο διάβολος, έπιασε την Εύα
Και της λέει, τι σας είπε ο Θεός, να μην τρώτε από κανένα δέντρο, ψέμα. Ε? Βλέπετε τι κάνει ο διάβολος. Συκοφαντεί το Θεό και παραπλανά. Αυτή λέει, όχι, δεν μας είπε από κανένα, μας είπε από όλα, εκτός από ένα. Α, ξέρεις γιατί σας το είπε. Κακός κάκιστα, έπιασε κουβέντα. Ε? Δεν πιάνουμε κουβέντα με τον διάβολο, ούτε απαντάμε. Αυτό είναι το πρώτο λάθος που κάνουμε. Έρχεται ένας λογισμός και το απαντάμε. Αυτό θέλει ο διάβολος, να τον προσέξουμε. Γι' αυτό θα μας πούνε οι Άγιοι Πατέρες, η καλύτερη αντιμετώπιση των λογισμών είναι να μην τους αντιμετωπίζεις. Να μην τους δίνεις καμία σημασία. Να τους γυρνάς την πλάτη. Να τους περιφρονείς. Όλους τους λογισμούς. Αν το καταφέρεις αυτό, η ζωή σου γίνεται παραδεισένια. Έχετε δει τα σκυλιά που κάτι παθαίνουν με τα λάστιχα των αυτοκινήτων και πάνε και γαβγίζουν τα λάστιχα. Ενώ προχωράς, οδηγείς το αυτοκίνητό σου, έρχεται ο σκύλος και σου γαβγίζει τα λάστιχα. Δεν το έχουμε πάθει όλοι αυτό, έτσι δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Τι κάνει όταν οδηγείς και έρχεται ο σκύλος και σου γαβγίζει το αυτοκίνητο. Καμιά φορά πέφτουν και πάνω στο αυτοκίνητο. Τι κάνεις, σταματάς το αυτοκίνητο, ανοίγεις την πόρτα και του λες, φύγε κύριε σκύλε, δεν σε θέλω. Αλλή μόνο να το κάνεις αυτό. Θα μπει μέσα, θα σε αλπάξει. Τι κάνεις, συνεχίζεις και φεύγεις. Έτσι είναι και ο διάβολος. Είναι ο σκύλος που έρχεται και σε γαβγίζει. Τι κάνεις, τίποτα. Φεύγεις. Εσύ πας εκεί που πας, στη δουλειά σου. Αυτή είναι η καλύτερη αντιμετώπιση του διαβόλου, καταλάβατε. Αν αρχίσεις και πιάσεις κουβέντα και του λες, φύγε, δεν σε θέλω, γιατί ήρθες, τι μου γαβγίζεις κλπ. Αυτό θέλει και αυτός, να ασχοληθείς μαζί του, γιατί είναι μέγας εγωιστής ο διάβολος και θέλει να ασχολούμαστε. Έστω και αρνητικά. Καταλάβατε. Να, όλα αυτά κανένας ψυχολόγος δεν θα στα πει. Κανένας ψυχίατρος δεν θα στα πει. Μόνο οι πατέρες τα λένε αυτά. Και έτσι θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου. Αλλά βλέπετε ο εγωισμός μας δεν μας αφήνει να ταπεινωθούμε. Σου λέει τι να πάω στον παπά να τα πω. Εγώ τώρα είμαι λογικός άνθρωπος. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Η επιστήμη έχει κάνει θαύματα. Στον επιστήμονα θα πάω. Να γίνει Θεός η επιστήμη, βέβαια, έτσι τώρα και επιστήμονας. Και λίγο παραπάνω από το Θεό. Δεν μας αφήνει ο εγωισμός να ταπεινωθούμε, να εξομολογηθούμε τώρα τα ξεπερασμένα πράγματα. Κάτι άλλο. Λίγο δυνατά. Θα σου πει, δεν ακούσα τι είπατε. Θα σου πει, τι θα σου πει. Δεν έχονται αμφισβήτηση. Γιατί συγκατατιθέμεθα είπατε το αρχικό ερώτημα και για την άγνοια, ότι η άγνοια
είναι η ρίζα έτσι που μας οδηγεί στην πλάνη. Βεβαίως, οι πατέρες μίλησαν για την ραθυμία, τη λύθη και την άγνοια, που είναι οι γίγαντες των παθών, έτσι. Όταν όμως οι πατέρες λένε για άγνοια, δεν μιλάνε τόσο σε επίπεδο εγκεφαλικό, γνωσιολογικό. Δεν ξέρω, ας πούμε, πώς είναι η περίμετρος της γης. 44 εκατομμύρια χιλιόμετρα, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Λοιπόν, έχω άγνοια γι' αυτό, επιστημονική. Αλλά μιλάνε κυρίως για το ότι δεν γνωρίζουμε εμπειρικά το Θεό. Δεν έχουμε αίσθηση Θεού. Εκεί είναι κυρίως η έννοια της άγνοιας. Και βεβαίως αυτή η άγνοια υπάρχει, κατ' εξοχήν αυτή η άγνοια υπάρχει στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Δεν γνωρίζουν το Θεό εμπειρικά. Γνωρίζουν περί του Θεού κάποια πράγματα, εγκεφαλικά, και αυτά όχι σωστά πολλές φορές, λανθασμένα. Και έχουν πολλά σκουπίδια και πολύ λεγόμενη επιστημονική γνώση που πολλές φορές δεν έχει καμιά σχέση με την αληθινή επιστήμη. Όπως σας είπα, η ψυχολογία, που οι βάσεις της είναι καμπαλιστικές. Βασίζονται στην εβραϊκή μαγεία, στον αποκρυφισμό. Δηλαδή είναι τελείως δαιμονικά πράγματα. Και καμιά σχέση δεν έχουν με την λογική όπως την εννοούν οι επιστήμονες. Γιατί η λογική όπως την εννοούν οι επιστήμονες και η επιστημονική γνώση τι λέει? Παρατήρηση, πείραμα, επαλήθευση. Έτσι δεν είναι? Παρατηρώ κάτι, διαμορφώνω μια θεωρία για να εξηγήσω αυτό που παρατηρώ, το φαινόμενο, και μετά κάνω ένα πείραμα ή πολλά πειράματα και επιβεβαιώνω τη θεωρία. Αυτό είναι η επιστημονική γνώση. Λέω, ας πούμε, ότι το νερό είναι υδρογόνο και οξυγόνο και μετά κάνω πείραμα, κάνω την ηλεκτρόλυση και βγάζω υδρογόνο και οξυγόνο. Και φαίνεται. Έτσι δεν είναι? Το κάνω εγώ, το κάνει ο άλλος στη Βόρεια Αμερική, το κάνει ο άλλος στην Αυστραλία και όλοι έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι επιστήμη. Έτσι. Όταν οι ίδιες συνθήκες και τα ίδια πειράματα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό δεν είναι επιστήμη. Μπορώ εγώ δηλαδή μια έρευνα που έγινε στην Αμερική να την κάνω και εγώ, να κάνω τα πειράματα που κάνανε και αυτοί και να βγάλω, θα πρέπει να βγάλω το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, ξέρετε αυτές οι λεγόμενες ψυχολογικές έρευνες ότι δεν βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα? Άλλα βγάζει ο ένας, άλλα βγάζει ο άλλος. Γιατί ακριβώς δεν είναι επιστήμη. Αν ήταν αληθινά επιστήμη, με τα ίδια δεδομένα και τα ίδια πειράματα θα βγάζαμε και τα ίδια αποτελέσματα. Οι περισσότερες ψυχολογικές έρευνες που προβάλλονται σαν επιστημονικές δεν επαληθεύονται. Σας το λέω σαν επιστημονική γνώση, να το γνωρίζετε. Δεν επαληθεύονται. Όπως δεν επαληθεύονται και όλες αυτές οι θεωρίες περί εξελίξεως έτσι του Νταρβίνου κλπ. Και τις προβάλλουν στα παιδιά ως επιστημονική γνώση. Δεν είναι επιστημονική γνώση, είναι μια απλή θεωρία. Ότι ο άνθρωπος βγήκε από τον πίθηκο. Και δεν είναι μόνο απλή θεωρία, σας πληροφορώ, αλλά και αυτή η αντίληψη ξεκινάει πάλι από τη μαγεία. Έχουμε τους Σουμέριους, αρχαίοι πολιτισμοί, οι οποίοι πίστευαν αυτό το πράγμα. Ιδωλολατρικοί, σατανολάτρεις ήταν αυτοί. Και είχαν και υπάρχουν τέτοια σκίτσα που δείχνουν αυτή τη θεωρία. Πριν ακόμα τη φτιάξει ο Φρόιντ, ο Δαρβίνος, 100-150 χρόνια πριν. Άλλη φορά, αν μπορέσω, θα σας φέρω και τα σκίτσα να δείτε. Δείχνει τον πίθηκο στο κέντρο και από τον πίθηκο να βγαίνει ο άνθρωπος. Δηλαδή, αυτή η θεωρία δεν την έφτιαξε ο Δαρβίνος, την βρήκε έτοιμη. Πάλι από ρίζες τέτοιες, μαγικές, καμπαλιστικές. Βλέπετε, και το περνάνε όλο αυτό σήμερα σαν επιστήμη. Γι' αυτό ζούμε όλη αυτή τη δαιμονική ατμόσφαιρα γύρω μας. Γιατί δεν είναι πλέον αυτό επιστήμη. Είναι πάλι διδασκαλίες δαιμόνων. Τώρα είπατε γιατί υποκύπτουμε. Γιατί συγκατατιθέμεθα. Λοιπόν, συγκατατιθέμεθα γιατί ακριβώς υποκύπτουμε σε αυτά τα τρία πάθη. Ραθυμία, λύθη, άγνοια. Ραθυμία είναι η τεμπελιά. Η πνευματική τεμπελιά. Ποια είναι η πνευματική τεμπελιά? Δεν θέλω να κάνω προσευχή. Άστο για αύριο. Δεν θα πάω η εκκλησία αυτή την Κυριακή, άστο για την άλλη. Ραθυμία. Γιατί? Βασικά δεν υπάρχει γιατί. Βαριέμαι. Ραθυμία, τεμπελιά. Το πρωταρχικό κακό. Σε αυτό έπεσε και η Εύα και ο Αδάμ. Έτσι λένε οι πατέρες. Ραθύμησαν, λέει. Και τους βρήκε ο διάβολος εκεί σε αυτή την κατάσταση της ραθυμίας και δέχτηκαν το λογισμό και συγκατατέθηκαν. Αν δεν ραθυμούσαν, δεν θα έπεφταν. Τι θα πει τώρα να μην ραθυμώ? Θα πει να είμαι σε νύψη
που σημαίνει σε εγρήγορση και σε προσευχή. Νύφο το νύμα ήττα, σημαίνει είμαι σε προσοχή. Νύψη είναι η προσοχή, η εγρήγορση πνευματική. Λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι νύφων, με ήττα. Νύφη. Δηλαδή δεν κοιμάται, δεν είναι μεθυσμένος, δεν τα έχει χαμένα, δεν έχει θολωμένο το μυαλό του. Είναι ξύπνιος. Έχει καθαρό μυαλό και τα διακρίνει σωστά και προσέχει. Το έχει συγκεντρωμένο τον εαυτό του και την προσοχή του εκεί που θέλει αυτός. Δεν είναι μενού που να πλανάται, να περιπλανάται, να μετεωρίζεται. Έχετε δει τα πουλιά όταν υπάρχουν ρεύματα αέρα, έτσι, ανωδικά, καθοδικά κλπ. Απλώνουν τα φτερά τους και δεν τα κουνάνε καθόλου. Και αφήνονται να τα πάει το ρεύμα του αέρα, όπως τα πάει. Αυτό λέγεται μετεωρισμός. Έτσι παθαίνουμε εμείς με το νου μας. Αφήνουμε το νου μας να πάει όπου να είναι. Αυτό είναι πολύ κακό, πάρα πολύ κακό. Γιατί τα παίρνουν τα δαιμονικά ρεύματα, παίρνουν το νου μας και τα πάνε εκεί που θέλει ο διάβολος. Και τι θα γίνει για να μην μετεωριστώ, γιατί για να μην μετεωρίζομαι, τι πρέπει να κάνω? Να συγκεντρώνω το νου μου στο Θεό. Να προσεύχομαι. Να σκέφτομαι το Θεό. Να έχω θεωρία του Θεού. Τι θα πει θεωρία του Θεού? Να έχω την αίσθηση ότι ο Θεός είναι εδώ, όπως και είναι. Αφού είναι παντεχού παρόν, δεν είναι εδώ, είναι εδώ. Αυτό το πράγμα σε κρατάει ξύπνιο, νύφοντα. Και όταν σκεφτείς ότι ο Χριστός είναι εδώ, δίπλα μου, θα του πω και μια κουβέντα, θα του μιλήσω. Πρέπει να του μιλήσω. Και να η προσευχή. Βγαίνει αυθόρμητα. Ο άλλος λέει, πω, δεν μπορώ να κάνω προσευχή. Δεν μπορείς βέβαια, αφού δεν σκέφτεσαι ότι ο Θεός είναι δίπλα σου. Έλεγε κάποιος έτσι πολύ ωραία. Έρχεται ο Χριστός στο σπίτι μας. Τον βάζουμε στο σαλόνι μας και σηκωνόμαστε και φεύγουμε και τον παρατάμε εκεί. Είναι συμπεριφορά αυτή? Έτσι κάνεις με τον ξένο σου? Τον βάζεις στο σαλόνι και φεύγεις, τον παρατάς για ώρες, για μέρες, για μήνες, δεν ξέρω πόσο καιρό έχεις να τον μιλήσεις. Κάποια στιγμή σηκώνεται και ο Χριστός και φεύγει. Τι θα κάνει? Δεν σε περιμένει για πάντα? Κάποια στιγμή τελειώνει η παρούσα ζωή. Αυτό κάνουμε. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη μας αμαρτία. Αυτό σημαίνει ραθυμούμε, μετεωριζόμαστε. Τι θα κάνω, σου λέει, τι θα κάνεις? Θα μιλήσεις στον Χριστό που είναι δίπλα σου. Και δεν είναι μόνο δίπλα μας, είναι μέσα μας. Είναι μέσα μας ο Χριστός. Αυτό είναι το πρώτο κακό, η ραθυμία. Η οποία ραθυμία μετά οδηγεί στη λύθη. Ποια είναι η λύθη τώρα? Η λησμονιά. Ποια λησμονιά? Να ξεχάσω να πλύνω τα δόντια μου, ας πούμε? Όχι. Ξεχνάω το Θεό. Από τη ραθυμία πάμε στη λύθη. Και από τη λύθη πάμε στην άγνοια. Το ξεχνάς και μετά τον αγνοείς. Δηλαδή δεν ξέρεις τίποτα για το Θεό. Και λες, ποιος Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Έτσι φτάνουμε στην αθεία. Γι' αυτό συγκατατηθέμεθα, καταλάβατε, γιατί ραθυμούμε. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, η προσευχή είναι σαν τον στρατιώτη που είναι στη σκοπιά και φυλάει. Όταν λοιπόν λέει συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», τι κάνεις? Έχεις στην ψυχή σου έναν φρουρό. Έρχεται τώρα ο εχθρός και πάει να μπει. Είναι ο στρατιώτης όμως εκεί, φυλάει και προσέχει. Άλτιση, ποιος είσαι? Ο διάβολος είσαι, φύγε από εδώ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Καταλάβατε? Και δεν τον αφήνει να προχωρήσει. Όταν όμως δεν υπάρχει φρουρός, όταν έχει κοιμηθεί ο φρουρός, όταν δεν προσεύχεσαι, περνάει μια χαρά ο διάβολος. Καταλάβατε? Μπαίνει στην καρδιά και τα κάνει όλα ανωκάτω. Κάτι άλλο? Λοιπόν, πρώτα ο Θεός. Η επόμενη συνάντηση, αν συμφωνεί και ο Παππούλης, 28 μπορώ εγώ, Δευτέρα βράδυ. Οι παρελάσεις θα έχουν τελειώσει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσω. Thank you.
ημών, των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μας